Πάμε στην Όλγα Κωνσταντίνου, κυρίες και κύριοι, να δούμε ποια είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο Λευκωσίας αυτή την ώρα. Όλγα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, έξω από τα εξωτερικά ιατρία. Η κίνηση είναι μειωμένη, αφού οι πολίτες έχουν ενημερωθεί για την δύο ώρη στάση εργασίας των γιατρών, η οποία άρχισε στις 10 και ολοκληρώνεται στις 12 το μεσημέρι. Συνομιλήσαμε εδώ με αρκετό κόσμο, οι οποίοι μας είπαν ότι αυτοί που έχουν τα ραντεβού τους στις 11 και έχουν έρθει σήμερα και έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους, οι γιατροί θα τους δουν λίγο μετά τις 12. Το ίδιο συμβαίνει και για ασθενείς οι οποίοι είχαν το ραντεβού τους λίγο πριν τις 10 και δεν πρόλαβαν να εξεταστούν. Θα τους εξετάσουν οι γιατροί μετά το τέλος της απεργίας. Αρκετοί είναι αυτοί που ταλαιπωρήθηκαν ωστόσο. Άλλοι διαφωνούν, άλλοι συμφωνούν σχετικά με τη στάση εργασίας των γιατρών. Ωστόσο, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή τόσο για το καλό των ασθενών όσο και για το καλό των γιατρών. Όλγα, κρατάμε αυτό που μας είπες ότι δεν θα χαθούν τα ραντεβού των ασθενών, καθώς μπορεί να περίμεναν και για κάποιους μήνες μέχρι να διευθετηθούν αυτά. Υπάρχει διάθεση από τους γιατρούς για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Θα επανέλθουμε κοντά σου στη συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.